Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι για μια ακόμη φορά ανάμεσά σας, ιδιαίτερα κοντά εδώ στη Μεσσηνία, στις συμμαχήτριες και στους συμμαχητές μου, κοντά σας ένας περήφανος δεξιός, ανάμεσα σε περήφανους δεξιούς. Είναι επίσης μεγάλη χαρά και τιμή και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρω, γιατί αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά εκλογικών αναμετρήσεων. Είναι επιτέλους η ώρα που περιμέναμε εδώ και 4 χρόνια από τότε που συνέβη αυτό που ο Πρωθυπουργός περιέγραφε ως το ατύχημα που δεν θα συμβεί και δυστυχώς για την Ελλάδα συνέβη. 4 χρόνια με την πρώτη φορά αριστερά και 4 χρόνια καρτερικά οι Έλληνες περιμένουμε αυτή τη χρονιά, τη φετινή. Αυτή η χρονιά έχει 4 αναμετρήσεις. Αναμετρήσεις στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, στις περιφέρειες, στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές. Και στις 4 περιφέρειες ο λαός μας με ανυπομονησία περιμένει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα στην πρώτη φορά αριστερά, ότι επιτέλους ποτέ ξανά αριστερά. Σε όλες τις κάλπες. Σε όλες τις κάλπες. Γι' αυτό και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε, που είναι κοντά μας σήμερα οι δήμαρχοι της περιοχής σας. Δεν θα αναφερθώ στον πρώτο γιατί επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια. Για τον κύριο Νίκα, επιφυλάσσομαι να αναφερθώ εκτενέστερα. Θα πω όμως ότι είναι χαρά και τιμή ότι είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Καφαντάρης. Είναι μαζί μας ο Τάκης ο Κατσίβαλας. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταθόπουλος. Δήμαρχοι οι οποίοι έδειξαν την αξία τους στην αυτοδιοίκηση, άφησαν το αποκτύπωμά τους, άφησαν την παρακαταθήκη τους. Στο 2ο βαθμό αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια, να ξέρετε ότι έχει τεράστια σημασία το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Έχει σημασία για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Γιατί ξέρετε πια ότι οι περιφέρειες είναι βασικός αναπτυξιακός μοχλός. Άρα, ο επόμενος Πρωθυπουργός, ο επόμενος Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να κοιτάει απέναντί του στις περιφέρειες ανθρώπους που θα μοιράζεται ένα κοινό αναπτυξιακό όραμα, που θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί, που θα έχουν κοινούς αξιακούς κώδικες και κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Μη γελιέστε. Οι περιφερειακές εκλογές είναι βαθιά πολιτικές εκλογές, είναι εκλογές που θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, είναι εκλογές που για την Πελοπόννησο θέλουμε τον Νίκα, τον επόμενο περιφερειάρχη μας, σε συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανατάξουν την περιοχή, να βάλουν την Πελοπόννησο σαν αναπτυξιακή τροχιά. Εγώ θα πω για κάτι ακόμα. Ξέρετε, πρέπει να βγάζουμε και μηνύματα και συμπεράσματα ως λαός σιγά σιγά. Τι θέλω να πω. Πληρώσαμε ακριβά στο σώμα του έθνους
στο σώμα της Ελλάδος τις προδοσίες. Χωρίς τους κρίσιμους προδότες, η άθλια και κατάπτυστη αυτή συμφωνία δεν θα είχε περάσει. Χωρίς αυτούς που αυτομόλυσαν και ξεπούλησαν τα ιδανικά τους, η κυβέρνηση αυτή δεν θα είχε σταθεί. Αυτοί όμως πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν ένα μάθημα. Όλοι όσοι εγκαταλείπουν την παράταξη, στρέφονται εναντίον τους. Όλοι όσοι δεν σέβονται αυτούς που τους ψήφισαν και τους έδωσαν συγκεκριμένη εντολή, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, επιτέλους πρέπει να τιμωρούνται από τον ελληνικό λαό. Και αυτό πρέπει να συμβεί και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και βέβαια, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι στον τόπο που έχει δώσει στο έθνος τον καλύτερο πρωθυπουργό του. Είναι μεγάλη τιμή για όλους μας που υπηρετήσαμε κάτω από την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Είναι μεγάλη τιμή για όλους μας που συνεχίζει να μας εμπνέει με τη στάση του, με τους αγώνες του, με την αξία του. Και ναι, έχει σημασία ποιος είναι στο τιμόνι της χώρας. Και όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί από τον Αντώνη Σαμαρά, την δύσκολη εποχή, όχι αυτήν που προκάλεσε τη δυσκολία ο ίδιος ο Τσίπρας με τους Βαρουφάκηδες, τη δύσκολη εποχή που η χώρα ήταν γονατισμένη, που οι προσαρμογές έπρεπε να γίνουν ήταν τεράστιες, που τα κόστη ήταν βαριά. Εκείνη την εποχή οι ίδιες δυνάμεις ζητούσαν από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό αυτά που ζήτησαν και από τον επόμενο. Οι ίδιες δυνάμεις του ζητούσαν να παραδώσει το σύνολο της δημόσιας περιουσίας στο Δημόσιο Ταμείο σε συνδίκηση με τους ξένους για 99 χρόνια. Οι ίδιοι ήταν, δεν έχουν αλλάξει. Αλλά και οι ίδιοι ζητούσαν από εκείνο τον Πρωθυπουργό να παραδώσει το όνομα της Μακεδονίας μας. Σε πιο δύσκολες στιγμές, ο Πρωθυπουργός που ήταν η ψυχή του έθνους, που εξέφρασε τους Έλληνες, είπε όχι. Και ήρθε. Και ήρθε ο Έλληνας Τσε Γκεβάρα. Και ήρθε εκείνος ο οποίος θα έκανε τις αγορές να χορεύουν. Εκείνος που θα άλλαζε την Ευρώπη και αυτός τους τα έδωσε όλα, ακόμα και αυτά που δεν του ζήτησαν έδωσε. Τα έδωσε όλα σέρνοντάς μας και δένοντάς μας σε πληγές, σε ήττες που πάρα πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε να ανατάξουμε.